Για τις τρομοκρατικές επιθέσεις, σημειώνει ότι οι επιθέσεις αυτές σχεδιάστηκαν και εκτελέστηκαν για να δείξουν ότι η Γαλλία ήταν και παραμένει νούμερο ένα στόχος των τρομοκρατών. Απειλεί ότι τα χτυπήματα δεν θα σταματήσουν όσο η Γαλλία συνεχίζει την ίδια πολιτική και μάλιστα είναι ανατριχιαστικές οι αναφορές του. Δηλώνει ότι στόχευε στην πρωτεύουσα της πορνείας και της εσχρότητας και πως στο Μπατακλάν, στο κέντρο αυτό, στο συναυλιακό χώρο που είχαμε και τα περισσότερα θύματα, εκατοντάδες αποστάτες, όπως λέει, είχαν συγκεντρωθεί σε ένα ανήθικο πάρτι πορνείας. 8 αδελφοί μας, αναφέρει ο ISIS, έφεραν ζώνες με εκρηκτικά και αυτόματα όπλα και βέβαια δεν είναι τυχαία η αναφορά τους στα 8 άτομα, τους 8 τρομοκράτες, οποίους ξέρουμε και εμείς πως έχουν σκοτωθεί σε επιθέσεις αυτές και ενδεχομένως να γίνεται προκειμένου να κλείσουν κάποιες να δηλώσουν ότι μόνο αυτοί ήταν οι τρομοκράτες και δεν υπάρχουν άλλοι οι οποίοι διαφεύγουν όπως συνεχίζονται οι έρευνες των δυνάμεων ασφαλείας. Να πούμε ότι στο ίδιο ανακοινωθέν σημειώνεται πως το Παρίσι, η Γαλλία θα συνεχίσει να νιώθει τη μυρωδιά του θανάτου όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά. Επίσημη λοιπόν ανάληψη ευθύνης λίγο μετά το δραματικό διάγγελμα που απίφθινε προς το γαλλικό λαό ο πρόεδρος της χώρας, ο Φρανσουά Ολάντ, ο οποίος έδειξε για πρώτη φορά τον ISIS ως υπεύθυνο, ως δράστη αυτών των ασύλληπτων τρομοκρατικών χτυπημάτων στην καρδιά της Ευρώπης, στο κέντρο του Παρισιού. Και μάλιστα κήρυξε τη χώρα σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Ακριβώς. Ενώ ανακοίνωσε ότι θα κλείσουν και τα σύνορα μέχρι νεοτέρας. Τα σύνορα δεν έχουν κλείσει, τα σύνορα δεν θα κλείσουν. Απλώς οι έλεγχοι οι οποίοι γίνονται σε όλη τη Μεθόριο, σε όσους θέλουν να μπουν και να βγουν από τη Γαλλία, είναι εξονυχιστικοί. Γίνονται έλεγχοι τόσο στα άτομα, όσο και στις αποσκευές τους, όσο και στα οχήματά τους. Δεν έχουν σταματήσει. Η Air France κανονικά εκτελεί όλες τις πτήσεις της από και προς το Παρίσι. Βέβαια, είναι δρακόντια τα μέτρα της ασφάλειας σε όλη τη χώρα. 120.000 στρατιώτες και άνδρες των δυνάμεων ασφαλείας έχουν βγει στους δρόμους σε όλη τη Γαλλία. Να θυμίσουμε ότι στην προηγούμενη επίθεση στο Charlie Hebdo ήταν μόλις 10.000 οι οποίοι είχαν επιστρατευτεί προκειμένου να εξασφαλίσουν, να διασφαλίσουν ότι δεν θα υπάρξουν περαιτέρω επιθέσεις. Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη ένα απίστευτο άνθρωπο κυνηγητό σε όλη τη Γαλλία προκειμένου να βρεθούν θύλακες, ενδεχομένως εν υπνώση τρομοκρατών, επίδοξων τρομοκρατών που θα ήθελαν να συνεχίσουν